άλλο θεωρείο. Ο σύλλογος μαζί με τους χωριανούς μας του Αγίου Γεωργίου ευαίσθητοι για τον άνθρωπο πάντα, σύμφωνα με την ημερομηνία του χθεσινή 3 Δεκεμβρίου, προβήκαμε σε μια κίνηση με ευαισθησία. Ήταν 3 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα αμαία, να πήρουν, να δείξουμε κι εμείς ότι είμαστε μαζί τους, ότι έχουν και αυτοί δικαιώματα όπως σε εμάς το ΙΗ. Προβήκαμε λοιπόν σε αυτή την εκδήλωση και σας ευχαριστούμε που μας θυμίσατε. Μας θύμισε με ένα μήνυμα που θα διαβάσω μετά ο κύριος Πλαγιωτάκης, ο αντιπρόεδρος του ΙΗΣ, η κυρία Κατερίνα Σκυριδάκη από το ΠΑΣΟΚ. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Ελένη Βλάση που είναι ενταγμένη σύμβουλος στην περιφέρεια στο θέμα πολιτισμού και θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο σχολείο μας και στο Ροπέδιο γενικά, διότι διαθέτουμε και πολιτισμό και ανθρωπιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως και τους υπόλοιπους κατοίκους από όπου είχατε έρθει. Και πάνω απ' όλα, το παρολογιονίκη μας, το Μανώλη και στο Πατουράκη. Γιατί πρώτη φορά στο Οροπέδιο υπάρχει αθλητής που τιμάει και αυτό το Οροπέδιο. Και εύχομαι να είναι η αρχή ο Μανώλης να έρθουν και άλλοι αθλητές. Γιατί το Οροπέδιο αξίζει πολλά. Είναι λοιπόν η ευκαιρία να εξελιπλωθεί και να δείξει τις ικανότητες. Θέλουμε λοιπόν όλοι μαζί να είμαστε και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Εγώ έλαβα μια φωτογραφία και σας έφτιαξα ένα μικρό βιντεάκι να δείτε τι είναι ο Στεφανουδάκης, τι είναι ο Μανώλης Σολομονίδης που είναι πρωταθλητής. Είναι η διαγραμματική η Χαλτσεδάκη που είναι πατριώτησά μας. Αλλά εγώ μπορώ να μπορούσε να έρθει. Και τι ικανότητες θα έχει στο μέλλον ο χωριανός μας ο Μανώλης, ο Νίκος ο Σπανάκης. Γιατί είμαστε δίπλα σου, όλοι εμείς και τόσοι άλλοι ακόμα. Να ξέρεις ότι είμαστε μια κοφιά για σένα. Να το εκμεταλλευτείς λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε τα άλλα μέλη του πολιτιστικού. Κανονίσαμε να σας γεράσουν ενδιάσματα, πυλά, πυπραστό και φαστολάδο συμπιστεύτε. Εντάξει, μπορούμε να το δούμε λίγο στο βιντεάκι μας. Μας κάλεσε εδώ να μας θυμίσει. Ιδιαίτερη η πρόσκληση για ένα σημαντικό λόγο για τον φίλο τον Νίκο. Γιατί το χωριό σου είχε ανοίξει μια τεράστια αγκαλιά, σε είχε βάλει μέσα, γι' αυτό πρέπει να είσαι περήφανος. Είμαι και εγώ υπερήφανος που είμαι εδώ, γιατί βλέπω ότι πραγματικά έχει ανοίξει μια τεράστια αγκαλιά και σε είχε βάλει μέσα. Μακάρι να σε δούμε στην οικογένεια του αθλητισμού, γιατί έχουμε μια τεράστια οικογένεια, γιατί για μας η οικογένεια είναι ο αθλητισμός. Είναι μια οικογένεια που εκπροσωπεί τη χώρα μας, την Ελλάδα μας, και αυτή η οικογένεια προσπαθεί να κάνει το πιο σημαντικό πράγμα. Ποιο είναι αυτό? Να προβάλλει τη χώρα μας και να σηκώσει την ελληνική σημαία όσο γίνεται πιο ψηλά. Και πόσο μάλλον όταν αυτή η οικογένεια καταφέρνει και ακούει τον εθνικό ύμνο. Εκεί είναι που όλοι έχουμε τερματίσει, όλοι έχουμε γονατίσει σαν οικογένεια και νιώθουμε περήφανοι γιατί ο εθνικός ύμνος ακούγεται στα πέρατα του κόσμου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι που νιώθουμε εμείς σαν αθλητές. Με τον Μιχάλη έχουμε κάνει πολλά πράγματα, τον Μιχάλη τον Λεμονή. Ο Μιχάλης είναι ένας άνθρωπος που θέλει μόνο να προσφέρει για τον συνάνθρωπο και ποτέ στον εαυτό του. Είναι ένα κακό κομμάτι που τον εμαλώνω συνέχεια ότι ναι, θα πρέπει να προσφέρω για τον συνάνθρωπο, αλλά πρέπει να προσέχεις τον εαυτό σου. Όμως εδώ στο χωριό σας έχω έναν άνθρωπο που είμαι όχι απλά πάρα πολύ δεμένος, είναι ένας άνθρωπος που για μένα είναι ένα λιοντάρι, ένας άνθρωπος που έχει παλέψει και δεν είναι άλλος από την αδαμαντία. Η αδαμαντία για μένα είναι ένας άνθρωπος καταρχάς όσο δυνατόν.
Είναι ένας άνθρωπος που για δύο παραολυμπιάδες πραγματικά πάλεψε σκληρά. Ανέβασε τη χώρα μας στο κομμάτι της ποδηλασίας πάρα πολύ ψηλά, που αυτό την επιτυχία δεν την είχαμε ποτέ. Δύο παραολυμπιάδες, δύο έκτες θέσεις, παγκόσμια πρωταθλήτρια σε παγκόσμια κύπελα. Έδειχνε καθημερινά και με παιδιά και όταν ήταν χωρίς παιδιά ότι ήταν μαχήτρια. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το 2012 στο Παραολυμπιακό χωριό να καθόμαστε μαζί μετά τις προπονήσεις μας και να μου λέει τις προβληματισμούς της και να της λέω εγώ τις δικούς μου προβληματισμούς. Αλλά το ίδιο και το 2016. Πλέον είχαμε δεθεί τόσο σημαντικά, είχαμε αναπτύξει πολύ στενούς δεσμούς και ήταν και είναι και ένας άνθρωπος που για μένα, να ξέρετε, δεν θα φύγει ποτέ από την καρδιά μου. Θα είναι ένας άνθρωπος που θα τον έχω εκεί που έχω την αδερφή μου. Γιατί την αγαπώ πολύ. Άρα λοιπόν, το χωριό σας έχει παράδοση στον αθλητισμό. Έχει ανθρώπους που είναι ευαίσθητους, όπως ο Πολιτιστικός Σύλλογος που σήμερα διοργανώνει όλο αυτό για τον Νίκο. Άρα νομίζω και στον αθλητισμό και σε αυτό που οραματίζεστε, με τη στήριξη και των βουλευτών, με τη στήριξη της περιφέρειας, με τη στήριξη τη δικιά μας, αλλά και όλη τη δικιά σας στήριξη, είμαι σίγουρος ότι το στόχο που έχετε θέσει το πετύχετε. Και εγώ και ο Μιχάλης, φαντάζομαι, θα είμαστε στο πλευρό σας. Σε ό,τι μπορούμε να σας δώσουμε τα φώτα που χρειάζεται, στο κομμάτι της προσβασιμότητας, αλλά και αν χρειαστεί κάπου να βάλουμε πλάτη και να πούμε μια κουβέντα παραπάνω, να ξέρετε ότι τη δική μας στήριξη συνέχεται και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο στο κομμάτι της προσβασιμότητας, αλλά και στο κομμάτι που αφορά τον αθλητισμό. Είναι ένα κομμάτι που εμείς το εκπροσωπούμε, θα το εκπροσωπούμε μέχρι να μπορούμε, γιατί νομίζω εκεί έχουμε ταχθεί και προσπαθούμε αυτό το κομμάτι να αναπτυχθεί στη χώρα μας, στην Κρήτη μας, στον τόπο μας, όσο γίνεται καλύτερα. Και νομίζω ότι το έχουμε πετύχει σε ένα μεγάλο βαθμό στην Κρήτη ειδικά, στον αθλητισμό μετά τον αγαπηρία, και φιλοξενούμε χώρες από άλλα κράτη και φιλοξενούμε μεγάλες διοργανώσεις στην Κρήτη που αφορούν, είναι παγκόσμιες εμβέλειες, και έχουμε και τη μεγάλη τύχη ο πρόεδρος της Εθνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής να είναι ο Γιώργος Καπελάκης, που είναι κριτικός, είναι αξιοσύνης. Άρα λοιπόν κατέχουμε σαν κριτική και μια θέση μεγάλη ευθύνη, και αυτό είναι και τιμή μας και καμάρι μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέριζω την κυρία Βουλεύτρια, την κυρία Βλάση, που έχω την τιμή να δουλεύω μαζί στην περιφέρεια, την κυρία Κατερίνα Σπυριδάκη. Η κυρία Βλάση θα συγκίνησε με τα λόγια της, γιατί το ζει καθημερινά το πράγμα και το ζει με μεγάλη παιδιά. Εγώ θέλω να σας πω το εξής, γιατί ήταν και η μέρα τέτοια 3 Δεκεμβρίου και πήγαμε σε πολλά σχολεία. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί το πράγμα αλλάζει. Το πράγμα αλλάζει πάρα πολύ και αλλάζει από τα παιδιά τα μικρά πλέον. Γιατί τα μικρά τα παιδιά καθόντουσαν σαν σβουκάρι όλο αυτό το χρονικό διάστημα που κερνούσαν τα σχολεία και ρουφούσαν ό,τι τους λέγαμε. Και είναι το μεγαλύτερο μετάλλιο αυτό. Εγώ σαν εμπονής θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πολιτιστικό, στην Ελένη, στον αδερφό μου, τον νέαντα του αθλητισμού, τον μεγαλύτερο αθλητή που πέρασε ποτέ από την παγκόσμιο αθλητισμό, σύμφωνα με τις επιτυχίες του, Μανώλη Σεβανδάκη. Τον ευχαριστώ για τα λόγια του. Είμαστε πάντα δεμένοι σαν γροθιά, αλλά ένα μεγαλύτερο ευχαριστώ στο φίλο μου τον Νίκο εδώ, και θα του πω ότι μπορεί να προσφέρει από πολλά σημεία. Αν δεν θέλει τον αθλητισμό, μπορεί να προσφέρει από πολλά σημεία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και μπράβο στην οικογένειά του, γιατί είναι το υποστηρικτικό περιβάλλον το πιο μεγάλο πράγμα που είναι δίπλα στον Νίκο. Αλλά το μεγαλύτερο πράγμα είναι να καταλάβει ο κόσμος, όχι για μας που πλέον κάνουμε τη δουλειά μας και σιγά σιγά να έρθει νέα φωνιά, να καταλάβουν ότι μπορεί να μην είμαστε όλοι οι ίδιοι, είμαστε όλοι ίσοι όμως. Από τη μεριά μου θέλω να πω ό,τι χρειαστεί εδώ ο Σύλλογος, καθότι δουλεύω και στο τμήμα αθλητισμού πολιτισμού, και από τον Περιφερειάρχη, και από τον κύριο Ανδρουλάκη, και από τον κύριο Ταρζή, θα είμαστε πάντα δίπλα τους. Και να ξέρετε ότι, όπως είπε ο Μανώλης, η Κρήτη είναι πρωτοπόρα στον ειδικό αθλητισμό.
Και είμαστε όλοι μια αγκαλιά για όποιο παιδί θέλει να αθληθεί και να κοινικοποιηθεί. Γι' αυτό, Νίκο, έχεις πολλά να δώσεις, όχι μόνο από τον αθλητισμό, αλλά και από την κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ελλάδα και η δύναμή μου, να ξέρετε, είναι η φίλη μου. Ο κουμπάρος μου, Στέλιος Γραγιαδάκης, που άφησε σήμερα τις δουλειές του και ο συνάδελφός μου, Δημήτρης Μιχελάρος, στην Περιφέρεια, που λέει να την κουράφερα για να μην δώσει την αμαλή μου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Σας μοιάζει κιόλας. Μοιάζει. Μπράβο, Νίκο.